Κύριε Χαρβατίδη, είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η ΒΕΦ είναι smoke free. Τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία για τη ΒΕΦ και για τον κόσμο τον οποίο έρχεται εδώ πέρα? 84η ΒΕΦ smoke free ξανά, φυσικά με την υποστήριξη της Παπαστράτος. Πολλαπλοί συμβολισμοί, αλλά να κρατήσουμε ένα κύριο ξεκάθαρο μήνυμα. Οι αλλαγές, όσο και μικρές αν είναι, είναι μικρές διαφορές που κάνουμε στη ζωή μας και μας πηγαίνουν προς το καλύτερο, και αυτό ξεκινάει από τον καθέναν από εμάς. Η πρωτοβουλία της ΒΕΦ χωρίς τσιγάρο είναι μία από αυτές τις μικρές επαναστάσεις προς το καλύτερο και μας καλεί για το προφανές. Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στη χώρα μας είναι αυτονόητο, είναι κοινή λογική. Και δεν είναι μόνο απλά κοινή λογική, αλλά είναι και ζήτημα πολιτισμού και σεβασμού και προς τον συνάνθρωπό μας, αλλά και προς την κοινωνία που θέλουμε να φτιάξουμε. Συζητάμε για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, χωρίς τον καπνό του τσιγάρου. Τι ακριβώς αυτό σημαίνει και για τον, και για τους ανθρώπους, τους καταναλωτές, αλλά και για μια εταιρεία, μια καπνοβιομηχανία όπως εσείς? Η Παπαστράτος θα συνεχίσει να δουλεύει με όλες τις δυνάμεις, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι άνθρωποι, να ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίζουν τα προβλήματα του καπνίσματος, αλλά και να προετοιμάσουμε σημαντικά καλύτερες εναλλακτικές, πάντα βασισμένες στην επιστήμη, εναλλακτικές του καπνίσματος, έτσι ώστε όλοι μαζί να πάμε πολύ γρηγορότερα από όσο πιστεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα. Το φετινό σλόγγαν είναι προς το καλύτερο. Τι σημαίνει προς το καλύτερο? Το προς το καλύτερο δεν είναι απλά ένα μήνυμα, είναι μια δέσμευση. Μια δέσμευση που πηγάζει από τις αξίες της εταιρείας μας και καλούμε τον κόσμο να κάνει μικρές αλλαγές στη ζωή του που θα τους πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον. Και δεν μπορούμε βέβαια να το ζητάμε από τους άλλους όταν δεν το κάνουμε εμείς. Άρα πρώτοι εμείς δεσμευόμαστε να είμαστε πρωτοπόροι στην αλλαγή αυτή που θέλουμε να φέρουμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ στη ΔΕΒ, στην 84η ΔΕΒ, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς να πάμε πρώτα στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού και δεύτερον σιγά σιγά σε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο. Παπαστράτος, ακολουθώντας τη δέσμευσή της για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, ξεκάθαρα λέει, καλεί αυτούς που δεν καπνίζουν βεβαίως ποτέ να μην το αρχίσουν, αυτούς που καπνίζουν να προσπαθήσουν να το κόψουν, αλλά και αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν το κάπνισμα να προτιμήσουν σημαντικά καλύτερες εναλλακτικές σχέσεις με το τσιγάρο.